Σεβασμιότατε Πέτραση Χερονήσου, σεβασμιότατε Ιεραπίτης και Σιτίας, αγαπητέ εκπρόσωποι της Κυβέρνησης Υπουργέ Παιδείας, αγαπητέ κύριε Θλαψανιώτη, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων, τον κύριο Βούτσι, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητοί βουλευτές, εκπρόσωποι στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, αγαπητοί φίλοι, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι σήμερα διότι τιμούμε τα 150 χρόνια από τη μάχη του Λασιθίου. Μία μάχη που χαρακτηρίστηκε επική, χαρακτηρίστηκε γιγαντομαχία, μάχη γιγάντων και η οποία μάχη κράτησε 10 μέρες. Αυτές τις 10 μέρες οι Κρήτες επαναστάτες από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία μαζί με Ευρωπαίους εθελοντές πολέμησαν απέναντι σε ένα οργανωμένο στρατό που ξεπερνούσε τις 30.000. Από τις 20 Μαΐου ξεκίνησε η μεγάλη επίθεση από την πλευρά της Πλάτης, έπειτα από μία προδοσία. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα ότι ο Έλληνας πάντα με προδοσία πέφτει. Λοιπόν, μετά την προδοσία αυτή, από την πλευρά της Πλάτης κατέβηκαν οι Τούρκοι μαζί με τον Αιγυπτιακό στρατό και ήταν η πρώτη φορά που πολέμησαν εκ του συστάδιν ο ελληνικός στρατός μαζί με τον τουρκικό στρατό. Οι απώλειες ήταν τεράστιες για τον τουρκικό στρατό. Οι Έλληνες κατατρόπωσαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στρατό και έδειξαν με αυτή τους την κίνηση, έδειξαν το όραμά τους για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, για την οικογένεια, για τη θρησκεία. Στη μονή που βρισκόμαστε, στη μονή Κουσταλένιας, όπου ήταν το στρατηγείο των επαναστατών, δεν έμεινε ούτε πέτρα, όπως και στο υπόλοιπο Λασίθι. Κόπηκαν όλα τα δέντρα. Ξαφανίστηκαν οι καλλιέργειες και οι ανθρώποι. Και το δίδαγμα που παίρνουμε από όλη αυτή τη μεγάλη μάχη που συμμετείχε, επαναλαμβάνω, στρατός και από την υπόλοιπη Ευρώπη, εθελοντές στρατιώτες, εθελοντές επαναστάτες, το μεγάλο δίδαγμα που παίρνουμε είναι ότι με το όραμα των επαναστατών για ελευθερία, για δημοκρατία, τιμώντας το όραμά τους, γινόμαστε καλύτεροι ως Έλληνες και καλύτεροι ως άνθρωποι. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την χοροδία του Αγίου Τίτου που βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Έχουμε υλοποιήσει τραγούδια, ποίηματα από την περίοδο της μάχης του Λασιθίου, αφιερωμένα στη μάχη του Λασιθίου. Ο Ανδρέας ο Γιακουμάκης είναι ο μαέστρος, τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Θέλω να ευχαριστήσω τον πολιτιστικό όμιλο ΑΕΤΟ Γιάννης, του Γιάννη του Παναγιωτάκη που βρίσκεται μαζί μας για να στολίσουν την εκδήλωση και την πάντα που ήρθε από την Νεάπολη για να μας τιμήσει. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλή διασκέδαση.